Την καλημέρα μας. Καλημέρα κυρία Τσιμιλίδου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πολύ σωστά το είπατε, είμαστε πολύ ενημερωμένοι. Έχουμε μείωση των επιδοκίων τις προηγούμενες μέρες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι η τρίτη συνεχόμενη μείωση. Επιτέλους παίρνουν μια ανάσα οι δανειολήπτες. Σίγουρα παίρνουν μια ανάσα κυρίως οι δανειολήπτες που βρίσκονται σε ρύθμιση γιατί είχαν καθυστέρηση. Γιατί όπως σωστά είπατε, οι συνεπείς αυτοί που ήταν πράσινα, να το πω απλά, τα δάνειά τους, είχαν το πάγωμα μέχρι την άνοιξη, μέχρι τον Απρίλιο-Μάιο. Επομένως, εκεί είχε κλειδώσει το επιτόκιο στο 2,85, το οποίο είναι ακόμα χαμηλότερο από το επιτόκιο τώρα που διαμορφώνεται στο 3,25. Άρα, εκεί δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα, γιατί απολαμβάνουν χαμηλότερο επιτόκιο λόγω του παγώματος. Όμως, μια μεγάλη κατηγορία δανειοληπτών που έχουν ρυθμίσει, κυρίως με τα funds, μιλάμε για περίπου 70 δισεκατομμύρια, από τα οποία τα 22 δισεκατομμύρια περίπου είναι εστιατικά δάνεια, θα απολαύσουν μια ελάφρυνση, την τρίτη συνεχόμενη, που θέλω να ελπίζω ότι άμεσα θα μετακυληθεί, διότι έγινε τις προηγούμενες μέρες. Σωστά είπατε ότι έχει μειωθεί, έχει φτάσει περίπου στο 3,25, συν το περιθώριο κέρδους πάμε στο 5,5-5,85 του στεγαστικού, το μέσο στεγαστικό. Άρα είναι κάτι πολύ θετικό και θα δώσει μια ανάσταση στους δανειολήπτες. Άρα λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Νικολακόπουλε, η είδηση της μείωσης των επιτοκίων περαιτέρω αφορά αυτούς οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να είναι συνεπείς, γιατί δεν υπάγονται και στο καθεστώς παγώματος. Πολύ σωστά το λέτε, κυρία Σμιλίδου. Αυτοί που ήταν συνεπείς, που ήταν πράσινα τα δάνειά τους, είχαν υπαχθεί στο κομμάτι του παγώματος. Τώρα μιλάμε περισσότερο, η ωφέλεια είναι για αυτούς που ήταν στο κειμενόμενο επιτόκιο. Μην ξεχνάμε ότι εκτός από τους δανειολήπτες που κάνανε ρυθμίσεις με τα funds και είναι στο κειμενόμενο επιτόκιο, στο κειμενόμενο επιτόκιο είναι και κάποια επιχειρηματικά δάνεια και κάποια καινούργια στεγαστικά που είχαν επιλέξει οι δανειολήπτες το κειμενόμενο επιτόκιο, αν και τώρα η τάση στο τελευταίο χρονικό διάστημα είναι για τα σταθερά επιτόκια. Να επισημάνουμε ότι μειώνονται και τα επιτόκια στο καταναλωτικό κομμάτι, στα καταναλωτικά δάνεια, που όμως εξακολουθούν να είναι υψηλά. Είναι πάνω από 14% στην Ελλάδα. Είναι δυσανάλογο με τα επιτόκια των καταθέσεων και με τα επιτόκια που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να ελπίζω ότι θα μειωθούν περαιτέρω, διότι πραγματικά τα καταναλωτικά δάνεια είναι σε πολύ υψηλό αριθμό. Και τώρα τι να θυμηθούμε εκείνες τις εποχές της δεκαετίας του 2000 που ήταν τόσο χαμηλά τα επιτόκια για να πάρει κανείς καταναλωτικό δάνειο και ταυτοχρόνως ήταν και τόσο υψηλές οι απολαβές όλων μας, κύριε Νικολακόπουλε. Ήταν πολύ σωστά και εύστοχα το λέτε, τελείως διαφορετικά τα μεγέθη. Πολύ εύκολα έπαιρνε καταναλωτικό δάνειο, σε χώρα και στο σπίτι, η πιστωτική κάρτα του καταναλωτικό δάνειο και μπορούσε να ανταπεξέλθει γιατί οι μισθοί ήταν σχεδόν διπλάσιοι. Τώρα με τις αυξήσεις που είχαν προηγηθεί περίπου 10 το προηγούμενο διάστημα, οι δόσεις είχαν ανέβει πολύ. Τώρα υπάρχει μια αποκλιμάκωση. Ευτυχώς που έγινε και η παρέμβαση με το πάγωμα που είπαμε προηγουμένως και έτσι τα ενήμερα νοικοκυριά δεν επομίστηκαν ακόμα περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Θέλω να ελπίζω ότι η προοπτική είναι και για περαιτέρω μείωση. Καλό είναι να άμεσα να ανταπεξέλθουν οι δανειολήπτες και να ρυθμίσουν πλέον με πιο χαμηλά επιτόκια, ώστε να μην κινδυνεύουμε με πληστηριασμούς και να μην μπούμε στο αδιέξοδο της αναγκαστικής εκτέλεσης. Άλλωστε τα έχουμε και βιωμένα πια όλα αυτά, τα ξέρουμε πολύ καλά στο πετσί μας. Αναφέρεται ότι το καταναλωτικό επιτόκιο είναι στο 14%, είναι εξαιρετικά υψηλό. Αντιθέτως, το καταθετικό επιτόκιο, δηλαδή αυτό το οποίο δύναται να κερδίσει ο καταθέτης που βάζει τα ωραία του χρήματα στο τραπεζικό σύστημα, είναι περίπου μισή μονάδα ή κάπου λίγο πάνω, λίγο κάτω. Ναι, 0,57, δηλαδή πολύ σωστά το λέτε. Είναι ουσιαστικά ένα αντικίνητρο για την αποταμίευση. Μην ξεχνάμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω αυτού της μεγάλης ψαλίδας, δηλαδή 14,9 περίπου το καταναλωτικό και 0,57 περίπου η απόδοση, η επιβράβευση της κατάθεσης, έχουν οδηγήσει πολλούς καταθέτες, πολλούς επενδυτές σε τράπεζες του εξωτερικού. Καλό είναι να μην υπάρχει αυτή η διαρροή στα κεφάλαια στο εξωτερικό, να αυξήσουν οι τράπεζες το επιτόκιο των καταθέσεων, είτε το απλό είτε το προθεσμιακό, ώστε να, και τα δύο μάλλον, ώστε να υπάρχει δυνατότητα κάποιου κινήτρου να μείνουν τα κεφάλαια στην Ελλάδα,
Και μην ξεχνάμε ότι με τη μείωση των επιτοκίων θα ανοίξει ο κρουνός για νέες δανειοδοτήσεις, άρα οι τράπεζες χρειάζονται κεφάλαια, επομένως χρειάζεται να κρατήσουν τους καταθέτες. Αυτή λοιπόν είναι μια αγωνία του τραπεζικού συστήματος και καλά κάνετε και αναφέρετε για τις καταθέσεις που ήδη βρίσκονται σε τράπεζες της Ευρωζώνης, τις ελληνικές καταθέσεις. Το λέγαμε νωρίτερα, κύριε Νικολακόπουλε, 7,2 δισεκατομμύρια δεν είναι μικρό ποσό και γι' αυτό έχουμε και το χάλκινο συγκρινόμενοι με άλλες χώρες. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εδώ τώρα απλώς να επισημάνω εγώ, επειδή είμαστε οικονομικό κανάλι και παρακολουθούμε στενά την νομισματική πολιτική, ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη μάχη στο παρασκήνιο των γερακιών και των περιστεριών στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πληθαίνουν οι φωνές των τραπεζιτών που υποστηρίζουν ότι και 50 μονάδες βάσης, δηλαδή μισή μονάδα, θα ήταν εφικτή και μια ωφέλιμη κίνηση. Για να δούμε τι θα γίνει στην τελευταία συνεδρίαση πριν από τα Χριστούγεννα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Να είστε καλά. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.